Η παρουσίαση της κοινής πρότασης Δήμου Αρταίων και Εμπορικού Συλλόγου για το ανοιχτό εμπορικό κέντρο της πόλης έγινε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης. Ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, ως εισηγητής του θέματος, παρουσίασε όλα όσα περιλαμβάνονται στην πρόταση, η οποία θα κατατεθεί την Παρασκευή και η έγκρισή της αναμένεται μετά από χρονικό διάστημα 2 μηνών περίπου. Αυτή είναι η περιοχή η οποία παρέμβαση έχουμε βάλει το πεσοδρομημένο τμήμα του κέντρου της πόλης μας και αυτό γιατί εκεί αναπτύσσεται κυρίως το εμπορικό στοιχείο και για να μπορέσουμε να βάλουμε μια περιοχή έπρεπε να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη των καταστημάτων. Πρόεδρε, 206 καταστήματα είναι. 206 είναι μεγάλος αριθμός καταστημάτων και εδώ πρέπει να πούμε να συγχαρούμε και τον Εμπορικό Σύλλογο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και έχει πείσει και τους εμπόρους οι οποίοι συμμετέχουν, δέχτηκαν να δεχτούν την παρέμβασή τους αυτή πάνω στο κατάστημα. Και ένας λόγος και ένα κριτήριο που θα αξιολογηθεί είναι και η μεγάλη συμμετοχή των καταστημάτων και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτή είναι η παρέμβασή μας, μια πρόταση έτσι είναι, αυτό θα προκύψει το αναλυτικό και από την αρχιτεκτονική μελέτη που θα γίνει, πώς είναι η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, το πριν είναι εκεί μπροστά στον ΟΤΕ, έτσι και το μετά εδώ προτείνουμε να γίνει ένα συντριβάνι έτσι σύγχρονο συντριβάνι που θα έχει πίδακες νερού και με διάφορα χρώματα, είναι μια σκέψη που κάνουμε. Και συντριβάνι, άλλο ένα συντριβάνι μικρό θα βάλουμε στην, εκεί που είναι τα ψαροπλιά, που εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή νερό που περνάει από κάτω, αλλά αυτό το νερό θα το χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε και άλλο ένα υδάτινο στοιχείο στην πόλη μας. Εδώ είναι στο θεατράκι που σας είπα, εκεί που θα κρεμίσουμε το κτίριο εκεί που υπάρχει τώρα, θα κάνουμε μια ωραία ανάπλαση δίπλα στο θεατράκι που είναι και τα αρχαία θεάτρα μέσα στο πρόγραμμα των θεάτρων στην Ήπειρο. Εδώ είναι η σκουφά, έτσι θα είναι, έτσι είναι το πριν, εκεί στη μικρή φωτογραφία και έτσι θα γίνει μετά. Θα αλλάξουμε και τα δέντρα, θα αλλάξουμε και κάτω που είναι το ριζικό σύστημα, πώς θα προφυλάσετε το δέντρο, τα παγκάκια, οι ζαρτινιέρες ας πούμε θα είναι διαφορετικές γιατί τώρα είναι ψηλές και είναι και επικίνδυνες. Αυτή θα είναι όψη και θα αλλάξει και το πλακάκι κάτω θα είναι αυτό το καφέ, αυτή η καφέ απόχρωση με διάφορα σχέδια γιατί τώρα υπάρχουν και καταστροφές πάνω σε αυτό στο πλακόστρωτο και γλιστράει σε κάποια σημεία. Εδώ είναι μια διαμόρφωση εκεί που είναι τώρα στη συμβολή της Καραϊσκάκης με την Καραπάνο. Φαίνεται εκεί που έχουν τον υπηρετιζόμενο κάδο και μια πρόταση που κάνουμε είναι αυτή εδώ, έτσι να αναπλαστεί. Εδώ τώρα είναι στην Κωστή Παλαμά, σε κάποιο σημείο θα βάλουμε και κάποια παιχνίδια για να παίζουν τα παιδιά έτσι που προβλέπει μέσα η πρόταση και αυτά είναι κάποια παιχνίδια και είναι στην Κωστή Παλαμά που από εκεί είναι κλειστό, αλλά υπάρχει αν θέλετε μια γωνιά, μια ήσυχη γωνιά που μπορούν τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια. Θα βάλουμε τώρα άλλες δύο παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Το κάτω είναι οι μυθιδιζόμενες μπάρες, οι οποίες θα μπουν σε όλα τα σημεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είσοδο στο πεζόδρομο και αυτές οι μπάρες θα ρυθμίζονται για τις ώρες πρωτοεκφόρτωσης, οπότε πρέπει να ανοίγουν και προφανώς θα έχουν κλειδιά και τηλεκοντρόλ για να τα ανοίγουν η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, έτσι, και όποιοι άλλοι χρειάζονται για να υπηρεστεί σε έκτακτες ανάγκες, πυροσβεστική κτλ. Και θα είναι σε όλα τα σημεία, άρα από πουθενά δεν μπορεί να μπει πλέον στον πεζόδρομο και θα είναι και τελευταίες τεχνολογίες έτσι ώστε να μην έχουμε διάφορα προβλήματα με τη λειτουργία τους. Και θα βάλουμε και κοινόχρηστα ποδήλατα σε δύο-τρία σημεία στο κέντρο, ένα στην αρχή από τη μία πλευρά της σκουφά και ένα από την άλλη και ενδέχεται να βάλουμε και στον Άγιο Δημήτριο. Αυτή είναι η πρότασή μας σε γενικές γραμμές. Ο προϋπολογισμός που το βγάλαμε εμείς τώρα είναι γύρω στα 3.450.000 ευρώ. Και αυτό γιατί αφορά γύρω στα 20.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομημένο κομμάτι το οποίο θα αντικαταστήσουμε την πλακόστρωση και συν τα πράσινα, τον αστικό εξοπλισμό που είπαμε και η άλλη προμήθεια είναι του συστήματος πρόσβασης. Θα βάλουμε ασύρματο δίκτυο, θα πυκνώσουμε το ασύρματο δίκτυο μέσα στο κέντρο που είναι επιλέξιμη δαπάνη και θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό αστικής τέχνης έτσι ώστε αυτό το Art Mall δεν είναι τυχαίο επειδή παίζουμε λίγο με τις λέξεις και το Art είναι τέχνη, η Άρτα είναι μια περιοχή που έχει τέχνη, έχει μνημεία, έχει ιστορία, άρα θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό
αστικής τέχνης, έτσι ώστε να επιλεγούν και αστικά στοιχεία που θα βάλουμε σε κάποια στιγμή, έτσι ώστε να δώσουμε μια άλλη νότα. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των καταστηματαρχών και αγαστή συνεργασία με το Δήμο, αλλά και υπερπροσπάθεια από τον Εμπορικό Σύλλογο για να φτάσουμε ως εδώ, ελπίζοντας να αλλάξει η εικόνα της πόλης και να προσελκύσουμε επισκέπτες για την τόνωση και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας, Δημήτρης Χουλιάρας. Λοιπόν, το Open Mall είναι μια προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου την τελευταία πενταετία. Παλεύαμε από το 2013 περίπου να ενταχθούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σαν πρόταση, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι 1,5 εκατομμύριο στον Δήμο της Άρτας για την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου και 2.000 ανακατάστημα για όσα καταστήματα συμμετέχουν. Εμάς το ανώτερο ποσό που μπορούμε να πάρουμε είναι 400.000 ευρώ. Εμείς βάλαμε περίπου στα 206 καταστήματα, γιατί βάλαμε 6 παραπάνω από τα 200 δηλαδή που μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε, γιατί καλύφθηκε από το ποσό που μπορούσαμε να κάνουμε. Το στοίχημά μας στην αρχή όταν κουβεντιάζαμε με τον Δήμαρχο ήταν να γίνει μια μεγάλη περιοχή. Το πρώτο σχέδιο ήταν αυτό που είδατε τώρα, ήταν το αρχικό και μέσα σε αυτό να κάναμε την περιοχή παρέμβασης. Γιατί στην αρχή δεν πιστεύαμε ότι μια τόσο μεγάλη περιοχή θα μπορεί να καλυφθεί από όλα τα καταστήματα. Το βασικό ήταν ότι το πρόγραμμα έχει προϋπόθεση ότι για να γίνει ανάπλαση από το Δήμο θα πρέπει να υπάρχουν εμπορικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Άρα το στίχημα και το δικό μας και του Δήμου ήταν το εξής. Όσο μεγαλύτερη περιοχή, για να γίνει όσο μεγαλύτερη ανάπλαση και από το Δήμο. Τελικά καταφέραμε, μπορώ να σας πω, με υπερπροσπάθεια να βάλουμε όλη αυτή την περιοχή. Για να σας δώσω λίγο στοιχεία συγκριτικά, το πρόγραμμα λέει ότι μπορούμε το λιγότερο 450 μέτρα. Εμείς αυτή τη στιγμή και περίπου 500 τετραγωνικά, 450 μέτρα σε ευθεία, εμείς έχουμε σε ευθεία 2.100 μέτρα. Έλεγε περίπου 500 τετραγωνικά, εμείς έχουμε γύρω στα 21.000 τετραγωνικά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε 5 φορές πάνω από αυτό που έλεγε το πρόγραμμα. Σαν βαθμολογία, είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο, γιατί βαθμολογία θα υπάρχει για να γίνει η έγκριση κάθε πόλης. Σαν βαθμολογία είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Έχει γίνει, ξαναλέω πάλι, μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τις υπηρεσίες του Δήμου και από την αρχιτέκτονα που έχει αναλάβει. Δεν υπήρχε να διαφωνήσουμε σε κάτι. Άκουσα πριν το φίλο μου τον Κώστα Τράμπα, συμφωνείς, μου λέει τα πάντα με τον Δήμαρχο. Δεν έχει να κάνει συμφωνώ με τον Δήμαρχο. Είναι ένα πράγμα που και ο Δήμαρχος και εγώ θα έπρεπε να συμφωνούμε στα πάντα, γιατί είναι για καλό της πόλης μας. Και καλό της πόλης μας και καλό στο εμπορικό κομμάτι της πόλης. Άρα δεν υπάρχουν διαφωνίες σε αυτό το κομμάτι και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφωνίες σε τέτοια κομμάτια. Τώρα, όσον αφορά τα καταστήματα, να σας δώσω λίγο μια ενημέρωση. Εμείς αλλάζουμε τις τέντες στα καταστήματα όπου υπάρχει τέντα, όπου υπάρχει σκίαστρο, τις οριζόντιες και κάθετες ταμπέλες. Όπου χρειάζεται στην πρόσωψη βάψιμο ή ανάδειξη της πέτρας ή κάποιο, η πέτρα τέλος πάντων να πληθεί, ας πούμε. Τα καταστήματα δεν έχουν καμία συμμετοχή οικονομική, ούτε φορολογική, ούτε ασφαλιστική ενημερότητα. Ακόμα και τις άδειες μικρής κλίμακας τα πληρώνει ο Εμπορικός Σύλλογος από το πρόγραμμα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, για μια εμπορική επιχείρηση το να μπει στο πρόγραμμα αυτό δεν έχει καμία δέσμευση, εκτός του ότι από όταν θα φτιαχτεί η όλη κατασκευή πρέπει για 3 χρόνια να διατηρήσει αυτό που έχει φτιαχτεί. Πρωτοβουλίες και χρηματοδοτήσεις που συντελούν στο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί η ντόπια αγορά, η ανάπλαση του κέντρου της πόλης και η καλυτέρευση της σημερινής εικόνας με παρεμβάσεις πολιτισμού και υψηλής αισθητικής σαφώς και μας βρίσκουν σύμφωνα. Επεσήμανα από την πλευρά της η επικεφαλής ριζοσπαστικής δημοτικής αλλαγής Λίτσα Κιτσαντά. Εννοείται ότι όντως πράγματα που προάγουν το καλό της πόλης μας πρέπει να τα στηρίζουμε όλοι και να μην δηλίζουμε τον κόνο ενδεχομένως σε μικρολεπτομέρειες, σε μερικά θέματα που έχουμε αντιθέσει κτλ. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα και υπάρχει και μια σημαντική χρηματοδότηση και υπάρχει και δυνατότητα όντως να αναπλαστεί όλο αυτό το ιστορικό κέντρο της Άρτας με τα καταστήματα κτλ., εννοείται ότι το στηρίζουμε. Απλά εγώ θα ήθελα να βάλω μόνο 2 χαρακτηριστικά στοιχεία που νομίζω θα βοηθήσουν και την. Το ένα είναι ότι έχω την αίσθηση, δεν ξέρω κιόλας, δεν έκανε και μια αναφορά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, όσο το κάνει κάποια άλλη στιγμή, ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί μια
παρακμιακή λίγο κατάσταση στην κατάσταση, στην εμπορική κατάσταση της Άρτας, όχι μονάχα λόγω της κρίσης, αλλά και του γεγονότος ότι εξαιτίας της κρίσης έχουν κλείσει πολλές μικρές ντόπιες επιχειρήσεις και έχουν αντικατασταθεί στη θέση τους από franchise ή άλλες, πώς να πω, παραρτήματα μεγάλων αλυσίδων ή καταστημάτων, ή επίσης και ξένου εμπορίου, αναφέρομαι και στα γνωστά κινέζικα καταστήματα κτλ. Και ότι με έναν τρόπο αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να αντιστρέφεται. Δηλαδή, να ξαναδώσουμε τα κίνητρα στο μικρό και στο μικρομεσαίο επιχειρηματία μαγαζάτορα, να λειτουργεί το καταστημά του στην Άρτα, να βιοπορίζεται από αυτό και φυσικά να αναπτύσσεται. Και ενδεχομένως μια τέτοια διαδικασία μιας όμορφης πόλης που θα λειτουργεί με ένα σημαντικό αναβαθμισμένο τρόπο θα βοηθήσει και σε αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς όλο αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη και οικονομική των καταστημάτων της Άρτας και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και το τρίτο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θα έπρεπε να, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να διασφαλιστεί και από τον ίδιο τον Εμπορικό Σύλλογο σε συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων στα καταστήματα, να μην είναι το πρόγραμμα αυτό του Open Mall κάτι που θα λειτουργεί καταναγκαστικά και με δυσμενή τρόπο στη ζωή των εργαζομένων, των καταστηματαρχών και των πολιτών της πόλης. Υπό τον όρο που θα τηρούνται όλα αυτά, εννοείται ότι το στηρίζουμε. Ναι. Σύντομα, αυτό να το πείσουμε τώρα, γιατί σε 2-3 έχεις ήδη απαντήσει. Όχι, σύντομα, ναι. Η Κετσαντά μας σας απάντησε προηγουμένως. Ναι, στο τελευταίο να ξέρουμε ότι υπάρχει δέσμευση. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από το πρόγραμμα για ωράρια για αυτά και σας είπα, είναι βασική θέση του Συλλόγου. Ήδη αυτή τη στιγμή το 98% των καταστημάτων της Άρτας εφαρμόζουν κατά γράμμα το προαιρητικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου και κατά 90% όλες οι αλυσίδες εφαρμόζουν το ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου.